Αυξημένη είναι η κίνηση στο οδικό δίκτυο της Κρήτης λόγω της εξόδου του 15 Αύγουστου, με τη τροχέα να βρίσκεται επί ποδός προκειμένου να προλάβει τυχόν ατυχήματα. Έχει εκπονηθεί ένας σχεδιασμός για τις επόμενες μέρες. Θα είναι αυξημένη η παρουσία της τροχέας στους δρόμους. Οι επόμενες 3 με 4 εβδομάδες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες λόγω των διακοπών, λόγω της μεγάλης εξόδου των κατοίκων και της πόλης του Ηρακλείου αλλά και γενικότερα. Με δεδομένο πως στο νησί μας τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν γίνει θλιβερή καθημερινότητα, η τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα πρόληψης. Αυτό από μόνο του μπορώ να πω ότι κάτι δίνει, αλλά δεν φτάνει ποτέ. Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε σε κατάσταση που πρέπει για να οδηγήσουμε και να τηρούμε τους κανόνες του ΚΟΚ. Σκοπός αυτών που θα φύγουν είναι να γυρίσουν. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προϋπάρξουν άλλα πράγματα. Η ζώνη μας και το κράνος μας αμελητεί να τα φοράμε. Κινητό και αλκοόλ με την οδήγηση δεν πάνε μαζί. Και επειδή στις εθνικές οδούς στο νησί μας τουλάχιστον παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να προκαλούνται τροχαία ατυχήματα από κάποια λάθος προσπέραση, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η διπλή διαχωριστική γραμμή που υπάρχει στο εθνικό οδικό δίκτυο και μες στην πόλη βέβαια, εννοείται σε ορισμένα σημεία, αλλά κυρίως στο εθνικό οδικό δίκτυο που αναπτύσσονται και μεγαλύτερες ταχύτητες, η διπλή διαχωριστική γραμμή είναι σαν στη ΘΕΟ που υπάρχει στους αυτοκινητόδρομους. Είναι τείχος για τον οδηγό. Είπαμε, μικρότερη ταχύτητα, μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί ο σκοπός μας είναι να πάμε, να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε. Την ίδια ώρα βουλιάζει η Κρήτη από επισκέπτες με τις ναυτιλιακές εταιρείες να έχουν εντάξει και ημερήσια δρομολόγια στο πρόγραμμά τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση. Η κίνηση ήδη έχει αγγίξει το πικ. Είμαστε σε συνεργασία με τα ναυτικά πρακτορία και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες. Πάντως, με δεδομένο πως τα δρομολόγια από Ηράκλειο προς τα νησιά των Κυκλάδων είναι αρκετά καθημερινά και τα πλοία αναχωρούν με μεγάλη πληρότητα, φαίνεται πως όταν οι άλλοι έρχονται, οι Κρήτες φεύγουν για σύντομες διακοπές σε κοντινούς προορισμούς. Καλούμε το επιβατικό κοινό να προμηθεύεται εγκαίρως τα εισιτήριά του και να προσέρχεται και έγκαιρα στο λιμάνι, τουλάχιστον 1,5 ώρα νωρύτερα, εφόσον υπάρχει και γεωταχή που ταξιδεύει και φορτώνεται στο πλοίο, ακόμα νωρύτερα, προκειμένου να μην έχουμε άσκοπη ταλαιπωρία και να μην επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού.